Συνάδελφοι, περνώντας ακριβώς ένας χρόνος από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος του κορονοϊού στην Ελλάδα, συνέπεσε αυτό το χρονικό σημείο με την ανακοίνωση, τη σημερινή ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Χαρδαλιά για την αλλαγή του επίπεδου στο χάρτη της υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λίμωξη του COVID-19, όπου από το επίπεδο Α, που ήταν το καλύτερο της επιτήρησης μετά τη νέα κατηγοριοποίηση, γιατί όλοι θυμάστε ότι στο παρελθόν υπήρχαν 4 ζώνες, άλλαξαν, έγιναν 2, στην πορεία άλλαξαν και έγιναν 3, δεν έχει σημασία, ότι από το καλύτερο επίπεδο που ήταν της επιτήρησης, μεταφερθήκαμε στο επίπεδο Β του αυξημένου κινδύνου. Για να έχουν μια έτσι σωστή ενημέρωση και οι ακροατές μας, καθότι βλέπουν κόκκινο και στο παρελθόν το κόκκινο ήταν το πιο δυσμενές, υπάρχει και το επίπεδο 3, το βαθύ κόκκινο του πολύ αυξημένου κινδύνου. Εμείς λοιπόν από το επίπεδο της επιτήρησης είμαστε στο επίπεδο Β του αυξημένου κινδύνου. Επειδή όλους μας απασχολεί το ζήτημα, διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο Ελλάδας, έχουμε εισέλθει τις τελευταίες εβδομάδες στον τρίτο κύκλο αυτής της πανδημίας, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ημερησίων κρουσμάτων, παρά τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία είναι πάρα πολλές περιοχές, βλέπουμε καθημερινά το σχετικό χάρτη. Έχουμε λοιπόν ένα αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, βλέπουμε μία ολοένα και αυξανόμενη τάση εισαγωγών στις ΜΕΘ, και έναν υψηλά, κατά την άποψή μου, υψηλά σταθερό αριθμό θανάτων. Ως Λευκάδα δεν είχαμε κληθεί στο χρόνο που πέρασε να αντιμετωπίσουμε κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, λαμβάνοντας κάποια έξτρα περιοριστικά μέτρα, καθότι ήμασταν, μπορεί και η μόνη, σε κάθε περίπτωση από τις λίγες περιφερειακές ενότητες, από τις λίγες περιοχές που σταθερά ήμασταν στο καλύτερο υγειονομικό επίπεδο. Αυτό προφανώς και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς, γιατί σίγουρα δεν είναι ευχάριστη αυτή η εξέλιξη, όπως προείπα, αλλάξαμε επίπεδο επί το χείρο. Αυτό έγινε καθότι την τελευταία εβδομάδα, από την Κυριακή και μετά, όπως επίσημα ανακοινώθηκε σήμερα, έχουμε φτάσει τα 43 ενεργά κρούσματα από 7 τα οποία είχαμε. Εγώ σήμερα είχα μία επικοινωνία και με τον κύριο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς είχα και την ενημέρωση ότι επίκειται αυτή η αλλαγή. Είναι πλήρη γνώστες της κατάστασης της Λευκάδας. Γνωρίζουν ότι ουσιαστικά από ένα συμβάν, από μία συνάθρηση, έχουμε αυτή την εξέλιξη και μου ξεκαθάρισαν ότι επιβάλλεται να γίνει αυτή η αλλαγή προκειμένου με τα περιοριστικά μέτρα να μπορέσει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση και τα επιπλέον μέτρα τα οποία θα ληφθούν από αύριο το πρωί, θα πω ότι σε γενικές γραμμές, καθότι έχει ήδη βγει δελτίο τύπου που αναφέρονται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια
τι προβλέπετε στο επίπεδο Β. Σε πολύ έτσι αδρές γραμμές είναι ότι για το πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλη τη λευκαδίτικη κοινωνία, εννοώ για τη λειτουργία των σχολείων, των σχολικών μονάδων, το επίπεδο Β, στο επίπεδο Β προβλέπεται η αναστολή διαζώσης μόνο των λυκείων, το τονίζω, μόνο των λυκείων, ασχέτως αν μας βρίσκει ή δεν μας βρίσκει σύμφωνος, και θα αναφερθώ παρακάτω για το συγκεκριμένο θέμα, όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες γίνονται διαζώσεις. Άρα με την τηλεκπαίδευση μόνο το λύκειο, μόνο οι τρεις τάξεις του λυκείου. Όσον αφορά τις λαϊκές, αναστέλλονται λειτουργία τα Σαββατοκύριακα, άρα μας επηρεάζει. Τα Σαββατοκύριακα οι μετακινήσεις επιτρέπονται χωρίς συγκεκριμένο λόγο, ενώ μπαίνει ο περιοριστικός παράγοντας του χρόνου, δεν είναι πλέον η 9 το βράδυ, αλλά 6 το απόγευμα, μέχρι τις 5 το πρωί για τα Σαββατοκύριακα, και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στη λειτουργία των κομμωτηρίων, των μαγαζιών της Λιανικής και όχι μόνο. Αυτές είναι οι βασικές, σας λέω έτσι, αλλαγές που επέρχονται από αύριο το πρωί. Όπως προείπα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία, τη μικρή κοινωνία της Λευκάδας, είναι η λειτουργία των σχολείων. Και μάλιστα, και εγώ προσωπικά, αλλά και γενικότερα ο Δήμος, γίνομαι δέκτης πολλών παραπώνων σχετικά με την ενημέρωση και με τη μη λήψη πρωτοβουλειών ή ενεργειών προκειμένου να κλείσουν τα σχολεία. Ως προς την ενημέρωση, το έχουμε θέσει όλοι οι δήμαρχοι και με κατηγορηματικά σε αυτό, και σας καλώ όπου έχετε γνωστούς φίλους δημάρχους να τους ρωτήσετε, εδώ και πολλούς μήνες για την έλλειψη ενημέρωσης που έχουν οι δήμαρχοι. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι η μοναδική επίσημη ενημέρωση την οποία λαμβάνω από τον ΕΟΔΗ είναι ένα εβδομαδιαίο δελτίο κάθε Δευτέρα πρωί που γίνονται αναφορά για τα ενεργά κρούσματα και για τις νοσηλίες, τα οποία εντάσσονται στα όρια, είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, στα όρια του Δήμου Λευκάδας. Αυτό και μόνο. Τίποτε άλλο. Και αυτήν την ενημέρωση έχουν όλοι οι δήμαρχοι. Θα μπορέσει να μου πει κάποιος, και εσείς μένεις μόνο σε αυτά? Προφανώς και όχι. Αλλά θα πρέπει ο κάθε δήμαρχος να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με γιατρούς του νοσοκομείου, να μιλήσει με την πολιτική προστασία, να μιλήσει με τον πρόεδρο του νοσοκομείου, να μιλήσει με τον ΕΟΔΗ, για να έχει την πληροφόρηση. Και ποια πληροφόρηση? Μόνο για τον αριθμό των κρουσμάτων. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και που προφανώς δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε την πλήρη επίγνωση για τα τεκτενόμενα στο Δήμο μας. Λέω για μία ακόμη φορά ότι το έχουμε θέσει μετεπιτάσεως, δεν έχουμε τύχη ευνοϊκής ή σωστής κατ' εμάς ως δήμαρχος, ως δήμαρχη αντιμετώπισης. Ως προς τα σχολεία, είπα προηγουμένως ότι παρότι αλλάζουμε επίπεδο, ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας μόνο τα λύκεια, μόνο στα λύκεια δεν θα γίνεται διαζώσεις μάθημα. Θα με επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να το διαβάσω, γιατί κρίνω ότι πρέπει να διαβαστεί.
για το ποια είναι η διαδικασία λήψης απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας τμήματων ή σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων COVID-19. Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας τμήματων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας λαμβάνεται από το Διευθυντή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από γνώμη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Οικίας Περιφερειακής Ενότητας ή του Αντικαταστάτητου. Και για την σχετική γνώμη και απόφαση λαμβάνονται υπόψη τα επιδημολογικά και κοινωνικά δεδομένα. Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19, είτε σε μαθητή, είτε σε μέλος του εκπαιδευτικού ή άλλου προσωπικού, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ενημερώνει πρώτον το Διευθυντή της Οικίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Οικίας Περιφερειακής Ενότητας ή τον αντικαταστάτη του και γ. Τον ΕΟΔΗ. Βλέπετε λοιπόν ότι και στα προβλεπόμενα ούτε ενημέρωση για ποια σχολική μονάδα έχουμε. Για ποια σχολική μονάδα κλείνει δεν έχουμε. Ασχέτως αν είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, βάσει των προβλεπομένων σας λέω πάντα, ασχέτως αν προφανώς είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και με το Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και με το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας, γιατί ακούστε το ευτράπελο, το πολύ σοβαρό όμως ευτράπελο, ότι η λειτουργία της σχολικής μονάδας σε όσον αφορά τις απολυμάνσεις, σε όσον αφορά την καθαριότητα, την καθαρίστρια και όχι μόνο, να είναι των σχολικών επιτροπών και να μην έχουμε εμείς την πρωτογενή ενημέρωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς και κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να ενημερωθούμε και εμείς σωστά στο χρόνο και να προβούμε στα κατάλληλα μέτρα της αρμοδιότητάς μας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα σχολεία της Λευκάδας. Επιβεβαιωμένα κρούσματα σε μαθητές, το τονίζω σε μαθητές, είχαμε σήμερα, από χθες προς σήμερα, για δύο αδέρφια στο πρώτο δημοτικό. Και γι' αυτό, σε σύσκεψη που έγινε με αυτούς τους αρμόδιους φορείς που σας ανέφερα προηγουμένως, αποφασίστηκαν να κλείσουν δύο τμήματα στο πρώτο δημοτικό. Επίσης, σε ένα νηπιαγωγείο, στο 8ο νηπιαγωγείο, είχαμε ένα κρούσμα στον νηπιαγωγό με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα από τα δύο τμήματα του 8ου νηπιαγωγείου. Βλέπετε ότι πάλι καλός ή κακός, ότι αν στην ίδια σχολική ενότητα υπάρχει ένα κρούσμα, κλείνει μόνο το συγκεκριμένο τμήμα. Στον ίδιο χώρο σας λέω, στο 8ο νηπιαγωγείο. Και είχαμε και άλλες δύο περιπτώσεις όπου χωρίς να έχουμε κρούσμα είτε σε μαθητή, είτε σε εκπαιδευτή, είτε σε προσωπικό, αλλά είχε να κάνει με μια άμεση επαφή των καθαριστριών, προβήκαμε προφανώς σε αντικατάσταση, σε υποκατάσταση καλύτερα της καθαρίστριας, χωρίς όμως να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα παρά την φημολογία την οποία έχει αναπτυχθεί, ούτε στη λιγιά, ούτε στην καρδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχουμε όσον αφορά τα σχολεία. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται δεν είναι αληθές και είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Επίσης, καθότι ένα μέλος του προσωπικού του ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι θετικό, γι' αυτό και βάσει των προβλεπομένων
θα πει ενδεχομένως και κάποια περαιτέρω στοιχεία και ο κύριος Ρόκος, έχει κλείσει η δομή για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι και στην συζήτηση με την παρουσία του ο κύριος 41, δεν είμαι σίγουρος, σίγουρα θα πει περισσότερα στοιχεία και πιο ειδικός για την επιδημιολογία της νόσου. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω από την έγκυρη ενημέρωση που έχω είναι ότι ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως Λευκάδα ουσιαστικά ήταν από μία εστία υπερμετάδοσης. Είχαμε ενδοοικογενειακές μεταδόσεις και φτάσαμε στο σημείο αυτό στο οποίο είμαστε τώρα. Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Λευκάδας, πρώτα απ' όλα να δώσω μια πολύ ευχάριστη είδηση, καθότι αναφέρθηκε και προηγουμένως ο κύριος Λίγδας και για την τεχνική υπηρεσία, ότι υπήρχε έτσι μια ανησυχία, ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν τα rapid test τα οποία έγιναν στο Δήμο, χθες και σήμερα, και τα 185 τεστ τα οποία έγιναν ήταν όλα αρνητικά. Επίσης, ο Δήμος Λευκάδας προχώρησε χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, αλλά καθότι σίγουρα οι άνθρωποι μας, το προσωπικό μας το οποίο είναι εκτεθειμένο έξω, οφείλουμε πρωτίστως αυτό να το προστατεύουμε. Απολυμάνθηκαν όλα τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου. Το άμαξο στάσιο, τα ΣΜΑ μας, σταθμοί μεταφόρτωσης, καθώς επίσης και είναι σε εξέλιξη, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η απολύμανση των κάδων των απορριμμάτων στην πόλη της Λευκάδας και θα επεκταθεί και στους άλλες δημοτικές ενότητες. Είναι αυτονόητο ότι έγιναν απολυμάνσεις στα νηπιαγωγεία τα οποία και στα σχολεία στα οποία υπήρξε οποιοδήποτε θέμα και όπως πάλι υπόθηκε έγινε αναπλήρωση των καθαριστριών. Αύριο έχει προγραμματιστεί να γίνει απολύμανση τόσο του διοικητηρίου όσο και των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Λευκάδας στο σύνολό τους. Φαίνεται ξεκάθαρα και μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους φορείς ότι η επιλογή που είχαμε κάνει πριν από περίπου 20 μέρες για την μεταφορά του χώρου διενέργειας των rapid tests από το νοσοκομείο στο χώρο του ΚΑΠΗ αποδίδει εξαιρετικά και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, καθότι είναι πολύ πιο κοντά στους δημότες, στο κέντρο της πόλης και συνεχώς ολοένα και πιο πολλοί συνδημότες μας προχωρούν στην διενέργεια του τεστ με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, σε συνεργασία με την προϊσταμένη του τμήματος, την κυρία Καβαδά, και με την άψογη συνεργασία που έχουμε, που υπάρχει και με τους προέδρους, 1 με 2 φορές τη εβδομάδα, ενδεχομένως αυτήν την εβδομάδα να γίνουν μόνο οι προγραμματισμένες επισκέψεις, καθότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στην πόλη της Λευκάδας θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλες απαιτήσεις διενέργειας τεστ, γίνονται τα τεστ αυτά και σε δημοτικές ενότητες και μπορώ να πω ότι σε όλες τις δημοτικές κοινότητες πιο σωστά, όσα τεστ και αν έχουν γίνει, είναι αρνητικά. Επίσης, και η Δημοτική Αστυνομία με τις ισχνές δυνάμεις τις οποίες έχει συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση και προσπαθεί να ενημερώσει
με κάθε τρόπο για τις ορθές πρακτικές που πρέπει να τηρούμε ως άτομα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να σταθούμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, αλλά και με αισιοδοξία δίπλα στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται μέσω και του Δημοτικού Συμβουλίου, θα κάνω άλλη μια φορά έκκληση για σωστή τήρηση των μέτρων. Και τι εννοώ? Ότι ακόμη και σήμερα, παρότι έχουμε αυτό το πρόβλημα σε εξέλιξη, πάρα πολύ, γιατί έκανα έτσι μια βόλτα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην πόλη της Λευκάδας, σε ένα ποσοστό 50% δεν γίνεται ορθή χρήση της μάσκας. Καλύπτουμε, όλοι οι συντιμότες μας είχαν μάσκα, δεν το συζητάω αυτό, αλλά καλύπτουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μόνο την περιοχή του στόματος. Δεν καλύπτουμε τη μύτη. Οι αρμόδιοι φορείς μιλάνε ότι για να γίνει σωστή εφαρμογή πρέπει να καλύπτονται και τα δύο αυτά όργανα, και το στόμα και τη μύτη. Και κάνω έκκληση για τα μέτρα ατομικής προστασίας με θρησκευτική ευλάβεια να τα τηρήσουμε όλοι, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι στο χέρι μας η πολύ καλή, η άριστη κατάσταση στην οποία είμαστε μέχρι και πριν από μία εβδομάδα, από 10 ημέρες, να την επαναφέρουμε, τη Λευκάδα μας, σε αυτό το επίπεδο, και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι όλοι μας θα είμαστε κερδισμένοι. Ευχαριστώ.